μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά από τον Δήμο για να τον αλλάξουμε, για να παραδώσουμε στα παιδιά μια νέα πόλη. Μια πόλη που όλοι θα τη ζηλεύουν. Θα είναι ένας αγώνας δύσκολος και σκληρός. Θα δοθεί με γενναιότητα αλήθειες και ψυχραιμία. Θα είναι ένας αγώνας νικηφόρος. Απέναντι μας έχουμε τη συντήρηση, τους βολεμένους με το τίποτα που τους προσφέρει η σημερινή δημοτική αρχή. Κάθε ένας από αυτούς που έχει συναλλαγή με το Δήμο έχει και τον δικό του υποψήφιο σε αυτή την παράταξη. Η συμμετοχή εξασφαλίζει τη συναλλαγή και αυτή με τη σειρά της τα κέρδη που μοιράζονται σε ολίγους. Εκεί βρίσκονται και αυτοί που πίστεψαν στις υποσχέσεις για διορισμούς και για επιδοτήσεις. Εδώ είναι η διαφορά του δικού μας συνδυασμού. Εδώ κανείς δεν περιμένει ούτε διορισμό, ούτε μετάθεση, ούτε να πλουτίσει αυτό το Δήμο. Όλοι συμμετέχουν με έναν και μοναδικό σκοπό. Να προσφέρουν ανιδιωτελώς αυτόν τον τόπο. Και είναι δική μου πολύ μεγάλη επιτυχία που κατάφερα να βάλω σε αυτή τη μάχη αυτούς τους άξιους ανθρώπους. Γιατί φίλοι μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ανελαίητο πόλεμο που με έκανε 5 χρόνια κυρία Γυνατιάδου και το στενό της περιβάλλον. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ συνοδοιπόροι μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξω αυτό το Δήμο, πρώτα απ' όλα με τιμούν με την παρουσία τους. Και για τον λόγο αυτό τους ευγνωμονώ. Μια δήμαρχο που προσπαθεί να οικειοποιηθεί τα πάντα. Σιγά σιγά θα μας πείσει ότι αν δεν ήταν αυτή, δεν θα λυνόταν το θέμα με την αστική εταιρεία Αθηνά και το τελωνείο της Κίδρας. Έχουμε μια δήμαρχο που μας σοκάρει με την πρωτοφανή επίδειξη πλούτου. Όταν οι πολίτες αγωνίζονται στην κρίση για να σώσουν την αξιοπρέπειά τους και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έχουμε απέναντί μας μια παράταξη που επί 5 χρόνια διχάζει τους ανθρώπους. Διχάζει τους ανθρώπους αυτού του Δήμου. Μια παράταξη που βολεύει τους δικούς της ανθρώπους. Αν δεν σε θεωρούν δικό τους, έχεις πραγματικά πρόβλημα. Ρωτήστε τους επαγγελματίες που έχουν την ανάγκη τους, θα σας πούν πάρα πολλά γι' αυτό. Η πολιτική για εμένα είχε νόημα μόνο και αν στηριζόταν σε ανθρώπινες αξίες. Βέβαια η ιστορία επιβεβαιώνει ότι η αλαζονία είναι βλακεία. Ακόμη και πιο μεγάλες αυτοκρατορίες αυτοκαταστράφηκαν. Γιατί όμως να περιμένουμε τόσο πολύ? Γιατί εις βάρος όλων των δημοτών μια συμμαχία πολιτών να φέρνει την επιστοδρόμηση σε έναν τόπο που ήταν παραγωγικό σε όλα τα επίπεδα? Όλοι έχουμε ευθύνες. Όσοι δεν γνωρίζουν γιατί σε αυτή την άγνοια πατούν και χαίρονται τη βασιλεία τους, και όσοι γνωρίζουν αλλά θα τυφλούν για να μοιραστούν την ομοσπονδία αυτού. Πρέπει να γίνει πόλη. Ελάτε να το κάνουμε όλοι μαζί. Ο Δήμος, οι Δημότες και εσείς, μαζί!